κύριο Σκουρλέτη, ανακοίνωση του κυρίου Σκουρλέτη, ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες έκαναν μια συγκριτική ανάλυση των στοιχείων, πόσο κοστίζει η εκχώρηση της καθαριότητας των αντίστοιχων Υπουργείων με τη μέθοδο του outsourcing σε μια ιδιωτική εταιρεία, δηλαδή να έρχεται μια ιδιωτική εταιρεία να υπογράψει μια σύμβαση μαζί της και να σου στέλνει προσωπικό να καθαρίζει το Υπουργείο, το αντίστοιχο Υπουργείο, και πόσο στοιχίζει μέσα από την πρόσληψη αυτών, την επαναπρόσληψη, για παράδειγμα, των καθαριστριών σε αυτά τα Υπουργεία. Και τα στοιχεία ήταν ξεκάθαρα ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται εξοικονόμηση κόστους. Ένα αυτό. Επομένως, υπάρχει και αυτό το στοιχείο, το δημοσιονομικό, σε σχέση με την επαναπρόσληψη. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή προσλαμβάνεις ξανά αυτό το προσωπικό, είναι σπατάλι. Ταυτόχρονα σταματάς και μία δαπάνη, η οποία ήταν ενδεχομένως αρκετά φουσκωμένη, σε μια εταιρεία στην οποία εκχωρούσες το δικαίωμα και σύναπτες μια σύμβαση για να σου καθαρίζει το αντίστοιχο Υπουργείο. Αντίστοιχα, θα μπορούσα να σας πω και για τους κομικούς φυλακές. Και άλλο αν είναι, αποκατάσταση κοινωνικής δικαιοσύνης, και άλλο αν είναι πολιτική. Αυτό είναι μια άλλη. Αυτή είναι μια άλλη προσέγγιση. Εγώ την ακούω, διαφωνώ με τα στοιχεία. Απλά είναι πολλά τα επιχειρήματα. Ένα είναι αυτό που σας είπα, και το άλλο προφανώς είναι αυτό που έχει υποθεί χιλιάδες φορές. Είναι το ζήτημα της αποκατάστασης των κοινωνικών αδικαιών, ειδικά σε ανθρώπους χαμηλών. Όχι, είναι και τα δύο. Ναι. Και τα δύο είναι. Εγώ απλά σας έδωσα και μια άλλη πτυχή, η οποία κάνει πιο ορθολογικό και το επιχείρημα, γιατί επιλέγουμε στην άποψή σας ότι, ας πούμε, όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου πρέπει να τα κάνει το δημόσιο. Είναι η προέκταση. Η προέκταση είναι αυτή. Και στον κύριο Μητσοτάκη και σε εσάς, κύριο Καμπουράκη, γιατί μου κάνετε ένα ευθερώτημα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βλέπουμε και τις δραστηριότητες οι οποίες γίνονται. Πρέπει να βλέπουμε και αν υπάρχουν και υπέρογκα κόστη σε σχέση με αυτή τη δυνατότητα, με μια ανάλυση κόστους ωφέλειας, την οποία ο κύριος, φαντάζομαι, Μητσοτάκης, τη συμμερίζεται ως αντίληψη και ως εργαλείο για την αποτελεσματικότητα στο δημόσιο. Και αντίστοιχα, θα σε κάθε περίπτωση να επιλέγουμε τι από τα δύο θα πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είμαστε δογματικοί. Άποψη της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το ότι οτιδήποτε εκχωρούμε στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο αποτελεσματικό. Το κλείνω όμως αυτό, γιατί αυτό είναι ένα μόνο μικρό επιμέρους θέμα σε σχέση με πολλά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μπορώ να σας κάνω μια σύντομη ερώτηση. Γνωρίζετε κάποιο δημόσιο, επειδή ασχολήθηκα με το αντικείμενο, το οποίο να μην εκχωρεί τις υπηρεσίες καθαριότητας στον ιδιωτικό τομέα? Δημόσιο εννοείται στον κόσμο? Βεβαίως, στην Ευρώπη. Πείτε μου ένα. Κοιτάξτε, δεν έχω αυτή τη στιγμή να σας πω στοιχεία. Επειδή το είχα μελετήσει το θέμα. Θα μου επιτρέψετε όμως, μπορεί να μην γνωρίζω συγκεκριμένα που εκχωρούν τις δραστηριότητες καθαριότητας. Μπορώ να σας πω όμως πολλούς τομείς όπου εμείς έχουμε επιλέξει να τους εκχωρήσουμε στον ιδιωτικό τομέα, και αντίστοιχα θα μπορούσαν να γίνουν με πολύ πιο αποτελεσματικό, πολύ πιο οικονομικό και πολύ πιο παραγωγικό τρόπο. Μας κοστίζει περισσότερο, λέτε. Βέβαια, να σας πω κάτι. Εγώ, όσο ασχολήθηκα με το Δήμο της Αθήνας, είχα έρθει αντιμέτωπος με πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Είναι μεγάλη κουβέντα όμως, και θα χάσουμε τη μεγάλη εικόνα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Μητσοτάκη, γιατί είπατε πολλά ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα μεθοδολογικό λάθος σε αυτές τις εκλογές. Mm. Το μεθοδολογικό λάθος που κάνει είναι ότι επενδύει ότι υπάρχει μια καλή νεράιδα της Νέας Δημοκρατίας, είτε στη Ριγίλης είτε στη Συγκρού, δεν ξέρω πού αλλού, η οποία με κάποιον μαγικό τρόπο μπορεί και μετατρέπει τους ανθρώπους, τους ψηφοφόρους, σε χρυσόψαρα, ώστε η μνήμη τους να διαρκεί 7 μήνες και όχι παραπάνω. Επομένως, γιατί το λέω αυτό? Μας παρουσιάζει ο κύριος Μητσοτάκης μια, κατά την άποψή του, κακή εικόνα διακυβέρνησης το τελευταίο επτάμηνο. Αντίστοιχα, όποιος μπορεί, γιατί ξέρετε γιατί το λέω αυτό, παίρνω αφορμή από αυτό το σποτάκι που έχει βγει τον τελευταίο καιρό της Νέας Δημοκρατίας, που μας δείχνει τα λουκέτα, που μας δείχνει... Τη Λίνα, μπράβο, με τη Λίνα. Με τη Λίνα. Η Λίνα που ξεκινάει από το πρωί στο σπίτι της, η οποία έχει μια πραγματική αγωνία, η Λίνα, την οποία εμείς την ξέραμε, δεν την ανακαλύψαμε τους τελευταίους 7 μήνες. Την αγωνία της κάθε Λίνας την γνωρίζαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τότε που η Λίνα και η οικογένειά της και οι φίλοι της απολύονταν. Τότε που το κατάστημα όπου δούλευε η Λίνα μπαίναν τα λουκέτα βροχή το ένα μετά το άλλο. Τότε που οι φόροι στη Λίνα και στον κάθε εργοδότη της Λίνας έρχονταν βροχή ο ένας μετά τον άλλον. Επομένως, όταν θέλεις να μιλήσεις για την περίοδο μιας διακυβέρνησης, και να μιλήσω και εγώ θα ήθελα να μιλήσω, δεν θέλω να κάνω τη σύγκριση ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν χειρότερη από τη δικιά μας και η δικιά μας ήταν κακή, αλλά επειδή της Νέας Δημοκρατίας ήταν χειρότερη, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Όμως πραγματικά,
όταν απευθυνόμαστε σε νοήμονες ψηφοφόρους, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια στοιχειώδη μνήμη και την έχουν βιώσει αυτή τη μνήμη στο πετσί τους και στο πορτοφόλι τους και στην αγωνία τους την καθημερινή, τότε θα έπρεπε να μην είμαστε τόσο αμετροεπείς. Και έρχομαι τώρα στα δικά μας τα πεπραγμένα. Γιατί τοποθετήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και τον άκουσα, έκανε μια, στην αρχή μια, αυτό που είπε και για το Ζάπιο, που ήταν επιτυχημένο, οφείλω να ομολογήσω, αλλά και για τη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα όμως να πω κάτι για τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας θες, μίλησε και συγκριτικά σε σχέση με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που παρουσιάστηκε πέρσι. Μέσα σε 7 μήνες κάναμε βασικά βήματα, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, μέσα σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, μέσα σε συνθήκες σκληρής διαπραγμάτευσης, τα οποία μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ασφυκτικό μπορέσαμε και βάλαμε μπροστά τους πυλώνες. Θέλετε να μιλήσουμε για τον πρώτο πυλώνα για την ανθρωπιστική κρίση. Τα γνωρίζετε, τα ακούσατε. Να μιλήσουμε για την προσπάθεια για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη ρύθμιση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τα γνωρίζετε. Θα μπορούσα να σας πω κατάλογο ολόκληρο. Όμως είναι πολλά από αυτά τα οποία είπαμε πριν από ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Τα οποία... Ναι, για την επανεκκίνηση, επειδή δεν τα γνωρίζουμε, θα μας ευκολύνετε λίγο τι ακριβώς κάνατε για την επανεκκίνηση οικονομίας. Θα σας απαντήσω. Μια οικονομία που είναι σε ύφεση. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, όταν μια οικονομία είναι σε ύφεση, προφανώς δεν είναι σε κατάσταση επανεκκίνηση. Θα σας απαντήσω. Εγώ αναφέρθηκα συγκεκριμένα σε αυτό το μέτρο που πραγματικά έδωσε τη δυνατότητα σε πάνω από 700.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα να βγάλουν το βρόγχο της υπερχρέωσης, τη δυνατότητά τους να έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ξανά και να προσπαθήσουν να ξεκινήσουν από την αρχή. Είναι ένα μικρό μέτρο. Δεν το συζητώ. Μπορεί, δεν είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αναφέρομαι στο συγκεκριμένο πυλώνα που πέρα έχουν γίνει σειρές ενεργειών, οι οποίες αποδεικνύουν ότι και στο εξάμεινο η ελληνική οικονομία και κατηγορούσε την δημοκρατία την κοινωνική πραγματικότητα. Τα νούμερα είναι αμέληκτα όμως. Τα νούμερα του πρώτου εξαμήνου. Οι απολύσεις, η κάθε λύνα. Τα νούμερα του πρώτου εξαμήνου είναι η κάθε λύνα. Η κάθε λύνα που χάνει τη δουλειά τη από τα capital control υπάρχει. Δεν είναι τόσο σίγουρο. Αφριζόμενοι γίνεται νούμερο. Τα στοιχεία τη Εργάνης τα γνωρίζετε πλήρω καλά, αλλά μην κάνουμε τώρα τέτοιου τύπου αναγωγές, γιατί άμα μιλάμε με νούμερα χάνουμε την ουσία. Τι θέλω να πω. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά ήμασταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη. Είχαμε αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Γνώριζε ο κύριος Σταϊκούρας, το έχει πει δημόσια μέσα στη Βουλή, ότι τον Φλεβάρι, όταν δηλαδή έπαιρνε την απόφαση, το γνώριζε από τον Δεκέμβρη, από τον Νοέμβρη ενδεχομένως, ότι τον Φλεβάρι το ταμείο, τα ταμιακά διαθέσιμα θα ήταν στο κόκκινο. Τέτοια κατάσταση είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα στόχου 3% του ΑΕΠ, το οποίο είχε αποδεχθεί χωρίς την παραμικρή διαφωνία η Νέα Δημοκρατία. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα χρηματοδοτικό κενό 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες βάλαμε τις βάσεις μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση να μπορέσει να πάρει ανάσα η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, και υπάρχουν τα ανοιχτά διακυβεύματα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τον άκουσα με πολύ προσοχή, γιατί τουλάχιστον κάνουμε πολιτική κουβέντα εδώ πέρα, ότι είναι με το φιλελεύθερο πρόγραμμα, το μνημόνιο έχει τα φιλελεύθερα στοιχεία τα οποία προσεδιάζουν περισσότερο. Να τα πούμε μετά το διάλειμμα αυτά. Και αφού κάνουμε πολιτική κουβέντα, να σας πω για κάτι άκρος πολιτικό. Ένα στίχο από το να λέμε για τη Λίνα, με τη τέτοια, από του Άσημου το τραγούδι. Θα το ξέρεις, ειδικό που κατοικοεδρεύει στα Εξάρχεια εκεί. Τη Λίνα. Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ και ταιριάξτε μονάχα το που θέλετε. Μονάχα για σένα θα κάνω το χαζό. Μονάχα για σένα κάνω το χαζό. Ταιριάξτε το, όπου θέλετε αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε.